Γεια χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα εδώ έχω ένα unboxing ενός ιδιαίτερου arcade system, συγκεκριμένα της Capcom, το οποίο έχει βγει πρόσφατα στην αγορά και το συγκεκριμένο μου το έχει παραχωρήσει ο φίλος του καναλιού, ο Ντένις, για να το κάνω μια παρουσίαση και να το δει όσος κόσμος δεν το γνωρίζει. Τι να θυμηθώ, με την Capcom, παιδιά, δεκαετία αρχές 90, δηλαδή από το 90 και έπειτα, που στη ζούλα έπαιζα κρυφά στα arcades, σε καφενεία, σε καράβια, σε λέσχες, σε μπιλιαρδάδικα. Πολλά παιχνίδια ήταν της Capcom. Η Capcom ήταν λοιπόν μια εταιρεία από πάρα πολύ παλιά που είχε ενασχοληθεί αρκετά με τα arcades και έχει βγάλει διαμάντια τα οποία μας είχαν αποζημίσει πάρα πολλά 20δραχμα, 50δραχμα και 100δραχμα και κάποιες τιτλάρες με εμένα πρώτο και μη εξαιρεταίο, το Street Fighter 2 που θυμάμαι ένα καλοκαίρι του 1993 στη Ζάκυνθο, 6η Δημοτικού, να δουλεύω για πλάκα στη δουλειά του πατέρα μου που ήταν σεζόν και ήταν σεφ σε ένα ξενοδοχείο, να μαζεύω μπουκάλια από μια πισίνα του ξενοδοχείου και να παίρνω 200 δραχμές τη μέρα, 6η Δημοτικού, και κάθε μέρα και τις 200 δραχμές, κάπου 4-50 δραχμά και λίγο παραπάνω, να τα χαλάω όλα στο Street Fighter 2. Μεγάλη αγάπη τα arcades της Capcom γενικά, έχω παίξει και το Strider, είχα προσπαθήσει να παίξω και το Ghouls and Ghosts, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Τι να πρωτοπώ, παιχνίδια τώρα όπως 1944, Alien vs Predator, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα παιχνίδια που μπορώ να θυμηθώ. Εδώ έρχεται αυτό το συγκεκριμένο pack, το οποίο είναι λοιπόν μία πολύ στιβαρή κατασκευή της Capcom και προτείνεται για άτομα τα οποία δεν έχουν τον χώρο ή δεν θέλουν να ξοδέψουν πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξουν μια καμπίνα που συνήθως κοστίζει από 350 έως 500 ευρώ από κάποιες έτοιμες που κυκλοφορούν ή κατασκευή on demand από εταιρείες όπως π.χ. η 8Pins που κατασκευάζει καμπίνες arcade. Είναι μια πιο φτηνή λύση, πιο μαζεμένη, πολύ καλή ποιοτικά για να βάλει κάποιος στο σαλόνι του και να παίξει κάποιες παιχνιδάρες που έπαιζε μικρός, να νοσταλγήσει το παρελθόν με αυτούς τους τίτλους και να παίξει με τους φίλους του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του κτλ. Κάποια όμορφα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έρχεται μόνο με 16 παιχνίδια, πολύ πιο λίγο συγκριτικά από ό,τι μας έχουν συνηθίσει τα γεμισμένα minis τύπου NES, Mega Drive, PSX Classic κτλ. Αλλά αυτό σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος και αυτό να χακαριστεί και να μπορέσει να πάρει περισσότερους τίτλους. Για να μην καθυστερώ, αυτό το συγκεκριμένο, η τιμή του, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι στα 230 ευρώ και αυτό έχει αγοραστεί από τα public και ευχαριστώ και πάλι τον Ντένις που μου το έδωσε για να το κάνουμε έτσι ένα γρήγορο unboxing και μια παρουσίαση για όσους δεν γνωρίζουν. Πάμε λίγο τώρα να το δούμε από κοντά. Λοιπόν, σαν κουτί είναι αρκετά βαρύ, πιστεύω ένα 8 κιλό είναι σίγουρα. Capcom, Home Arcade. Και εδώ πίσω, Celebrating a True Champion of Arcade Gaming. Βλέπουμε τα παιχνίδια. Ενδιαφέροντοι τίτλοι. Και πάμε να το ανοίξω. Λοιπόν, εδώ είναι το USB. Και θα το χρειαστούμε. Μπριζάκι. Αυτό έλειπε με μια αγορά της τάξης περίπου αναλόγως στο μαγαζί από 200 έως 230 ευρώ ας πούμε, που υπάρχει στην αγορά, να μην μας είχαν μέσα και ένα DC plug που απουσιάζει από τα NES Mini, Mega Drive Classic κτλ.
προσεκτική έτσι συσκευασία, να μην χτυπηθεί. Βγάλω αυτό το μηχάνημα για αρχή, το deck. Και εδώ μέσα καλώδιο HDMI και καλώδιο για να το συνδέσουμε στο ρεύμα μας. Ένα manual. Quick guide. Δείχνει συνδεσμολογία. Επίσης να αναφέρω ότι μπορεί και συνδέεται και μέσω ίντερνετ, το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει το bio στο μενού του και πιθανόν και στο μέλλον, ποιος ξέρει, ίσως να βάλουν και κανένα παιχνιδάκι ακόμα παραπάνω, δωρεάν ας πούμε. Ωραίο ότι μπορεί και αναβαθμίζεται πάντως μέσω ίντερνετ, και εδώ και κάποια στικεράκια για να μπουν επάνω στο faceplate του deck. Τα αφήνουμε στην άκρη, αφήσουμε λίγο και το κουτί. Λοιπόν, η κατασκευή του είναι πάρα πολύ συμπαγής. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλές ποιότητα τα κουμπιά. Σας το φέρω λίγο εδώ να τα δείτε. Και τα joystick είναι έχουν πολύ καλό rebound, έχουν πολύ καλή αίσθηση. Επίσης υπάρχει αρκετό κενό για να μπορέσουν να παίξουν δύο άτομα ευρύχωρα, σαν να ήταν σε μια πραγματική καμπίνα. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτές οι διαστάσεις ήταν όσο ήταν και στην πραγματικότητα στα arcades που παίζαμε μικροί. Το πλαστικό τριγύρω έχει μια ωραία ματ υφή, λαστιχένια, και επάνω εδώ είναι τύπου plexiglass, να το πούμε κάπως έτσι. Είναι δυνατό. Δυνατό πλαστικό. Θα μου άρεσε να μπορούσαν να ανάψουν και κάποια λεντάκια από μέσα, το οποίο βέβαια όμως δυστυχώς δεν υπάρχει. Και από πίσω εδώ βλέπουμε τις εισόδους, external, HDMI και power. Έχει αρκετά μεγάλο μενού ρυθμίσεων. Το συγκεκριμένο εννοείται ότι παίζει ως pixel perfect, δηλαδή κάνει ένα όμορφο upscale, να το πούμε, στις σύγχρονες HD τηλεοράσεις, το οποίο δεν το αφήνει να φαίνονται άσχημα τα γραφικά. Αυτό σαν επιλογή υπάρχει και στο NES και στα Super NES και Mega Drive PlayStation Classics που έχουν βγει στην αγορά. Και επίσης το output είναι HDMI 1080p παρακαλώ, οπότε είναι αρκετά καλή ανάλυση. Τα κουμπιά είναι πολύ ικανοποιητικά στο πάτημά τους. Πολύ όμορφο rebound και πραγματικά μέχρι και ο ήχος μου θυμίζει τα παλιά. Δηλαδή είναι αρκετά καλή η ποιότητα κατασκευής. Φαίνεται και πιστεύω ότι τα χρήματα για την απόκτηση ενός τέτοιου πακέτου αξίζουν. Όσοι το έχετε δει από κοντά, όσοι έχετε παίξει ή όσοι το έχετε αγοράσει, θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάρα πολύ καλή ποιότητα, πολύ βασικό αυτό. Και αφού είδατε έτσι το unboxing, πάμε να το συνδέσουμε και λίγο, να παίξω ένα παιχνιδάκι για να κλείσουμε το επεισόδιο. Και εδώ ξεκινάει το μηχάνημα, μπουτάρει. Και εδώ είμαστε στο κεντρικό μενού. Πάνω δεξιά θα δείτε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις για settings και το εικονίδιο του Wi-Fi, το οποίο παρεμπιπτόντως θα προσπαθήσω να κάνω και ένα update να δούμε αν υπάρχει διαθέσιμο. Και εδώ έχω μπει στο μενού και βλέπουμε κάποιες επιλογές κατά τα αρχή. Wi-Fi settings για να μπορέσετε να το συνδέσετε με το Wi-Fi του σπιτιού σας. Control check για να φτιάξετε τα controls. Credits, εντάξει που το φτιάξανε. Το display για να μπορέσουμε να δούμε επιλογές. Wide, full smooth, wide smooth κτλ. Factory reset, ok, game selection. Εδώ είναι τα high scores που μπορούν να δουλέψουν μέσω του wifi του internet, να μπορείτε να έχετε τα παιχνίδια που παίζετε να θυμάται τα high scores και να μοιράζονται στο community online, το οποίο θα ήθελα να το ενεργοποιήσω αυτό.
Άλλη επιλογή γλώσσα, Lenganoid Syntaxy System Update. Εδώ είναι η πρώτη έκδοση και έχω διαβάσει ότι υπάρχουν αρκετές εκδόσεις. Οπότε εγώ θα του κάνω μία αναβάθμιση τώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε και καλύτερη δουλίτσα. Και εδώ είναι τα παιχνίδια, τα 16 που περιλαμβάνονται, 1944. Alien vs Predator, παιχνιδάρα απίστευτη. Armored Warriors, τύπου Final Fight και αυτό, έτσι από Alien. Captain Commando. Captain Sports Club, ok. Αυτό να σας πω ότι δεν το ήξερα, Cyberbots. Dark Soldiers, Beat'em Up, ωραίο. Echo Fighters, δεν είχε τυχαίνει να έχω παίξει και αυτό ποτέ. Καλά, Final Fight, επικό, που η καλύτερη έκδοση είναι και στο Mega CD. Αχ, Ghouls and Ghosts, έχω παρατρίχα να σπάσω χειριστήριο Master System, Mega Drive, Game Boy Advance, κατοστάρικα, πενιντάρικα, Star Cage. Δύσκολο παιχνίδι, αμαρτία μεγάλη αυτό το παιχνίδι. Giga Wing, και αυτό δεν το είχα παίξει ποτέ Star Cage. Mega Man, The Power Battle, όμορφο παιχνίδι αυτό. Και αυτό εδώ, το Pro Gear, πάλι και αυτό δεν το είχα παίξει προσωπικά. Και ο αρχηγός όλων, ξέρω εγώ, των arcades τότε, Street Fighter 2. Και Strider, άλλη μεγάλη παιχνιδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ και το έπαιζα και στο Master System, το έχω και στο Mega Drive. Πολύ ωραία παιχνιδιά για το Strider, Strider 1, Strider 2. Και Puzzle Game, Puzzle Fighter 2, αστείο. Και γυρίσαμε στην αρχή. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια, παιδιά, μέσα. Λοιπόν, και αφού κάναμε και την αναβάθμιση, όπως βλέπετε έχει ανάψει και το γονίδι του Wi-Fi επάνω, είναι ενεργό, δηλαδή συνδέθηκε. Λέω να φέρω έναν guest εδώ, ο οποίος δεν είναι άλλος, ή μάλλον άλλη, από την σύζυγό μου, τη Σοφία. Καλησπέρα, παιδιά. Η οποία δέχτηκε να παίξουμε μαζί ένα beat'em up. Να πω ότι η Σοφία γενικά δεν έχει σχέση με τα video games, αλλά αν θα παίξει κάτι μια φορά το εξάμηνο, θα είναι ή Mortal Kombat XL ή Injustice ή κάτι τέτοιο. Οπότε τώρα ήταν μονότρομος να παίξουμε Street Fighter 2, μιας και ήταν και εμένα το πρώτο arcade που παίξα στη ζωή μου, όπως είπα πιο πριν, και μιας και είναι και το αγαπημένο gen της Σοφίας όταν αυτή θέλει να παίξει video games. Ξέρετε ότι δεν είμαι πολύ καλός εγώ στα beat'em up, οπότε δεν πιστεύω να χάσω και τη Σοφία. Για να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε την παιχνιδάρα αυτή. Μαξί, η Σοφία δεν έχει κάνει καθόλου τσέκ εδώ τα κουμπιά. Θα παίξουμε τυφλά. Και εγώ εννοείται θα παίξω τυφλά, παιδιά. Λοιπόν, βάζουμε credits πολλά. Πατάω και εγώ. Και διαλέγουμε, λοιπόν, Σοφία, ποιον θα πάρεις, η Τσον Λι. Αυτή, δεν βλέπω άλλη κοπέλα. Όχι, μόνο αυτή ήταν τότε. Μετά στα επόμενα βγήκε η Κάμι, βγήκαν διάφορες άλλες τύπισες. Εγώ τώρα, ποιον να πάρω. Ο αγαπημένος μου παίχτης ήταν ο Ζάνγκεφ, ο Σοβιετικός. Ωχ, ορίστε, έκανα μια ώρα να διαλέξω και πήρα μπλάνκα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, έτοιμη. Κοίτα, σαν να... Σου σπίτι με πίσω, μπλάνκα. Ωχ, να τα η Σοφία. Ωραία, όπα, όπα. Κάτσε, ρε, εσύ που τα καλά σου. Α, ορίστε, κάναμε και λίγο ελκυρισμό. Τι φάση. Τι έγινε. Ξέρω εγώ. Άρχισμα. Έχασα. Πάμε τώρα, θα πάω το αίμα μου πίσω. Τώρα να δω, όπως βγάλω κανένα special move του Blanca, δηλαδή το rolling ball, το electricity. Τι έγινε τώρα, όπα. Να σου πω, πώς με έχεις πάει εκεί κάτω εμένα τώρα, πώς. Αλήθεια. Μπορεί να μην παίζω, αλλά σε αυτό το παιχνίδι είναι καλή. Εντάξει, θα πάρω το αίμα μου πίσω όμως τώρα. Πάμε ένα rematch. Λοιπόν, θα πάρω τον Ken. Εσύ, την ίδια. Εγώ θα την κρατήσω, γιατί είναι δυνατή. Για πάμε να πούμε.
Το θέμα είναι ότι άμα χάσω και τώρα δεν μπορώ να το πετάξω και από το παράθυρο γιατί είναι λουμπέρις. Λοιπόν, κάτσε να παίξω λίγο σοβαρά τώρα. Να σου πω, κάνε καμιά άλλη κίνηση. Είναι ωραία αυτή η κλωτσιά. Είναι ωραία, αλλά μένα με κατεβάζει αυτή η κλωτσιά. Κοίτα εδώ, θέλω να βγάλω το... Δεν έκανα και εγώ, σπάμα και εγώ. Έλα ένα χατόκιν. Έλα ένα χατόκιν. Έτσι θα παίζω καλύτερα, ε. Έλα. Ρε με δουλεύεις. Κοίτα εκεί. Όχι. Άσε με ρε φίλε. Θα σε αφήνω να νικήσεις τώρα. Ναι, όχι έτσι, δεν θέλω έτσι, να μ' αφήσεις. Κάτσε, θέλω να δω πώς θα πετάξει το φαντό και... Και αυτή θα το πετάξει, αλλά δεν ξέρω πώς. Έσχο. Θέλω να πετάξω ένα χαντόκεν, ρε φίλε. Ωραία, πέρα. Ξέρω αυτό δεν βγαίνει. Εμένα. Έχει λυσάξει. Μόνο λίγο πτεράκι κάτι. Που λέγαμε τότε μικρή σωσμικό. Ορίστε. Να πω πριν κλείσει το επεισόδιο ότι παιδιά το emulation είναι απίστευτο. Αυτή τη στιγμή το έχω βάλει σε full screen, smooth full screen και παίζει πάρα πολύ ωραία. Και ο ήχος και η κίνηση είναι καταπληκτικό. Να σου πω τι θα γίνει τώρα με την μπάρτη σου. Θα νομίζω πως μου θα τις τα έχω σε μένα, όχι τίποτα άλλο. Κοίτα εδώ. Εντάξει, δεν τον ξέρω αυτό το παίχτη γι' αυτό. Να, βγήκε ένα χαντόκεν πριν πεθάνει. Λοιπόν, ωραία, θα παίξουμε ένα τελευταίο τώρα γιατί έχω τσατιστεί. Κοίτα εδώ. Εντάξει, εννοείται ότι εγώ έχω την τσάντα μου. Όχι, και καλά ότι εγώ παίζω με την Chan Lee τόση ώρα. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τον Dalsin. Εσύ την ίδια. Έρχομαι εδώ να σας βρέξω. Γελάμε. Yoga Fire, πάμε λίγο. Σπαμάρω. Αυτό λέω να πηδάς. Ναι, δεν το πάνε. Δεν το πάνε. Ουπ. Έλα ρε Ντάλσιν, πάρε το αίμα μου πίσω τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βγάλεις, Ντάλσιν. Πρέπει να δω που πρέπει. Πρέπει να βρεις τα flows. Ρε φίλε! Για να μάθεις επειδή μου λες την πόρα το μυγάλο. Δεν θέλει να με στριμώξεις τον Ντάλσιν. Ναι. Ο Ντάλσιν πρέπει να κρατάει κάνε απόσταση. Κάνε μακριά. Τώρα δεν θα σε αφήσω. Για να δούμε. Πάμε στο teleport. Να πω. Να σου πω τώρα, το διάλεξε. Όχι ρε φίλε, τώρα να με κάνεις evade τελευταία στιγμή. Έλα εντάξει, ήταν τσιπ τώρα αυτό. Εντάξει, ήταν για λίγο. Γιατί το έκανες τώρα, δηλαδή να μην πάρω το εγώ ένα match. Γελάς. Σπάσε τώρα τα μάξι να βγάλεις εκεί τα νεύρα σου, γιατί τώρα τσαπίστηκε. Από κάτω, βρε. Σπάσε το γρήγορα. Κάτω, για την άλλη μεριά, αλλά το χάσεις.
δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Η Σοφία χάρηκε ότι με νίκησε 3-0, αλλά η αλήθεια είναι ότι την άφησα να με νικήσει. Ή νομίζεις ότι με νίκησες? Όχι, με άφησες. Εντάξει. Εντάξει, μου τα έχει και μαζεμένα γιατί είχα κάνει κάτι αγορές τελευταία, κάτι συλλεκτικές, αυτά που είδατε στο παραλαμβάνεστε επεισόδιο. Οπότε την άφησα λίγο να χαρεί, ότι και καλά με έφυγε εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά, το Capcom Home Arcade ή Arcade Home. Anyway, πολύ όμορφο μηχάνημα, πολύ στιβαρή κατασκευή, πολύ όμορφα όλα τα buttons, τα joysticks, με δυνατότητες, Wi-Fi, σίγουρα μπορεί να χακαριστεί. Ένα μηχάνημα με πάρα πολύ καλό emulation, πολύ καλό ήχο, καθόλου slow down, δηλαδή είναι πραγματικά λες και έχετε μια καμπίνα της Capcom με το αντίστοιχο παιχνίδι στο σαλόνι σας. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα το πάρω, ίσως ψήνω να βρω κάποια καμπίνα εγώ πάλι περισσότερο, μια original καμπίνα για να κάνω restoration, οπότε ίσως να επενδύσω εκεί. Για όσους όμως δεν έχουν χώρους για καμπίνα και τα λοιπά να μπουν σε τέτοιες διαδικασίες, πιστεύω ότι είναι μια τίμια επιλογή. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε το like και για όσους με βλέπετε, με παρακολουθείτε και δεν είστε συνδρομητές, κάντε το παιδιά subscribe, δωρεάν είναι, είτε αν είστε νέοι φίλοι που έχετε στο κανάλι, να μεγαλώσει αυτή η παρέα, η ποιότητα, υπάρχει πολύ ωραίο όμορφο community, πολύ νοσταλγία εδώ με τα βίντεο και το κοινό. Αφήστε το σχόλιο σας, αν σας άρεσε αυτό το day, αν θα το πάρετε, τι παιχνίδια παίζατε μικροί. Γενικά γράψτε ό,τι θέλετε, πάντα τα σχόλια είναι ωραία να τα διαβάζω και να τα διαβάζουν και άλλοι φίλοι. Να είστε καλά και τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια! Γεια σας παιδιά!